Εθελοντές και πολίτες γίνονται οι φωνοί που δεν έχουν αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα που υποφέρουν από λάθη, παραλήψεις και νοοτροπίες που δεν συμβαδίζουν με τη φροντίδα και το σεβασμό που αξίζουν. Να γνωρίσετε τις δράσεις, τον κόπο, τον τρόπο, να γίνουμε όλοι μαζί ένα, να δυναμώσουν οι προσπάθειες, να δυναμώσουν οι φωνές που αντιπροσωπεύουν τα ζώα. Το πρώτο Χριστουγεννιάτικο Pet Festival πραγματοποιείται την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου στο κέντρο του Ηρακλείου, στο αίθριο της Λότζης, με πρωταγωνιστές τους τετράποδους φίλους μας όπως ο Λούκι Λουκ. Ένα πρώην αδέσποτο σκυλάκι με παραμορφωμένα πόδια που αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο που τον πλησιάζει, αλλά και το μικρότερο, Forest, με το αμαξίδιό του, που έμεινε παράλυτος όταν τον παρέσυρε και τον εγκατέλειψε αυτοκίνητο στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Παγαράκι. Μπράβο, Λούκι. Στις δράσεις του φεστιβάλ συμπεριλαμβάνεται και σκυλοβόλτα στο κέντρο της πόλης, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών με αφορμή τα δραματικά γεγονότα των τελευταίων ημερών και στόχο την καταδίκη κάθε πράξης βίας και κακομεταχείρισης. Κυριακή που θα βγουν όλοι για τα ψώνια τους και θέλουμε να χτυπήσουμε αυτό το καμπανάκι της υπευθυνότητας σε όλους και βεβαίως μέσα από αυτή τον περίπατο στους δρόμους της πόλης θέλουμε να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των ζώων, την ανάγκη για το σεβασμό, να διαμαρτυρηθούμε για αυτά που συμβαίνουν δίπλα μας. Έρχεται συγκυριακά σε μια στιγμή όπου έχει αναστατώσει φυσικά το Πανελλήνιο τόσο η υπόθεση του Όλιβερ, όσο φυσικά έχει συγκλονίσει όλους τους εθελοντές και ο άδικος χαμός της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη. Και τα δύο περιστατικά στην ουσία προκύπτουν από λάθος αντιλήψεις. Εθελοντές της φιλοζωικής ομάδας Σύριος, του καταφυγίου των Γουβών και ο Γιώργος Ορφανίδης, με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης, ενώνουν τις δυνάμεις τους και υποδέχονται στο αίθριο της Λότζια μικρούς και μεγάλους, με παιδικό παιχνίδι, ενημερωτικές δράσεις, χριστουγεννιάτικο μπαζάρ με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών σύτησης και περίθαλψης αδέσποτων, αλλά και πολλές χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις. Έχουμε ενημερωτικό υλικό προετοιμάσει για να μοιράσουμε στον κόσμο. Όσοι έρθουν για να συμμετάσχουν και στη σκυλοβόλτα μας θα πάρουν και το μπλουζάκι και την τσαντούλα, οι οποία έχουν προετοιμαστεί με πάρα πολύ αγάπη και δημιουργικότητα με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Για τον Όλιβερ και για πάρα πολλά άλλα ανώνυμα ζώα που φωλιάζονται καθημερινά, που σκοτώνονται στους δρόμους, στις εθνικές οδούς, για ζωάκια παραμελημένα, χτυπημένα, καμένα. Θα γίνουμε η φωνή τους μέσω αυτής της βόλτας. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε όλο το Ηράκλειο.